Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Σήμερα θα γνωρίσουμε από κοντά έναν άνθρωπο που κατάφερε κάτι αρκετά δύσκολο για τις μέρες μας. Αν δεν γνωρίζετε ήδη το όνομά του, σημαίνει απλά πως σας διέφυγε. Διότι ο κύριος Στέφανος Ξενάκης, με το πρώτο του βιβλίο κιόλας, από την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε το «Δώρο», έτσι το ονομάζει, αγαπήθηκε, γιατί το αλάθητο κοινωνικό ένστικτο αντιλήφθηκε άμεσα τη μαγική συνταγή του. Γνήσια αγάπη προς τον συνάνθρωπο, έξυπνες ιδέες και ανεπιτίδευτη γλώσσα. Στέφανος Ξενάκης. Πολύ περισσότερο από τις 160.000 πωλήσεις του βιβλίου σας, κύριε Στέφανε Ξενάκη, το δώρο σας, ο λόγος που σας προσκάλεσα σήμερα είναι η οφθαλμοφανώς καλοσυνάτη πρόθεσή σας προς τους συνανθρώπους σας. Ατένισα το βιβλίο σας ως μια συνωμοσία καλού, θα μπορούσα να πω, και αυτό θέλω να μεταφέρω στην εκπομπή σήμερα. Φαίνεται να χρωστάτε καλό στο περασμά σας και εγώ σήμερα σας καλωσορίζω στο τρίτο πρόγραμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήδη το καλό έχει αρχίσει να επιστρέψει σε μένα μόνο από την πρόσκληση και όλη αυτή την ιδιαίτερα τιμητική εισαγωγή σας. Ανοίγω τον διάβλο να ακουστούν ελεύθερα από το στόμα σας αυτά τα καλέσματα αρετής, θα μπορούσα να πω, που βρίσκονται κλεισμένα στο δώρο, το βιβλίο σας. Εν πρώτης, ίσως αξίζει να καταθέσω μία παρατήρηση. Βρήκατε, όπως κατάλαβα, τον ρόλο σας σε ένα βαλτωμένο τερέν που υπάρχει η ψευδαίσθηση πως όλα έχουν υποθεί και ξαναϋπώνονται από το διαδίκτυο. Και αναστρέψατε, κύριε Ξενάκη, τον νόμο του αδιαχώρητου με αυτό το πρώτο βιβλίο σας, που με μία καθομιλητική απλότητα περνάει σημαντικές συμβουλές για σχεδόν τα πάντα. Τι σας κινητοποίησε αρχικά να το γράψετε? Ένας φίλος, όταν το είχε πάρει στα χέρια του, μου είχε πει: «Δεν είναι βιβλίο αυτό, είναι κουβέντα». Δηλαδή, είναι σαν να σε έχω δίπλα μου και να κουβεντιάζεις. Επειδή έχω πάθει πάρα πολλά πράγματα στα 52 μου χρόνια, αλλά έχω επιλέξει να μαθαίνω μέσα από αυτά και έχω ευεργετηθεί από ανθρώπους, από βιβλία, από ομιλίες, από ψυχοθεραπεία, από life coaching, από διδασκαλίες αρχαίων, νεωτέρων κτλ. Κάποια στιγμή υπήρχε μια ανάγκη μέσα μου όλο αυτό το πράγμα να το επιστρέψω όσο πιο πολύ μπορώ. Για μένα, αυτά τα πράγματα κάνεις για σένα. Και όταν είχε στριμωχτεί όλη αυτή η γνώση της ζωής, για το πώς τη ζούμε τη ζωή, πώς χαιρόμαστε, πώς επιτυγχάνουμε, πώς συνεργαζόμαστε, πώς βοηθάμε, όταν είχε στριμωχτεί όλο αυτό το πράγμα στο μυαλό και με στην ψυχή μου και δεν χωρούσε πια, άρχισε να βγαίνει μέσα από τη μορφή μικρών ιστοριών που περιέχουν τα βιβλία μου, το δώρο 1 και το δώρο 2 κυρίως. Άρχισε να βλέπω μικρές αφορμές από πράγματα τα οποία ουσιαστικά συνέβαιναν τριγύρω μου και να τις αποτυπώνω με το συνέστημά μου και με την γραφή μου. Οπότε κάθε μικρή αφορμή η οποία συμβαίνει τριγύρω μου είναι μια αφορμή για μια ιστορία. Είχαμε προχθές, επειδή κολυμπάω χειμώνα καλοκαίρι, είχα κατέβει στο παραλιάκι που μου αρέσει να κολυμπάω. Πειραζόμασταν με έναν κύριο, τον Ηλία, ο οποίος είναι πάρα πολύ αγαπημένος φίλος, ετών 85, ο οποίος έχει μια τρέλα με τη μουσική και κάθε πρωί που κατεβαίνει στην παραλία φέρνει το ραδιοφωνάκι του, φέρνει τα στικάκια του, βάζει μουσική και ουσιαστικά είναι ο DJ της παραλίας στην οποία πηγαίνουμε. Και όταν είσαι 85, ακούς μουσική και έχεις και την μπάλα και παίζεις μπαλίτσα εκεί πέρα, κρατιέσαι νέος. Τέλος πάντων, φεύγοντας, μου έκανε μια πλάκα και ανεβαίνοντας επάνω, είχα πραγματικά σκάσει τα γέλια με αυτόν τον έφηβο ετών 85. Και κατέβαινε μια κυρία και με άκουσε που γελούσα πολύ έντονα και μου λέει: «Γέλιο κατσαρό». Εννοώντας είναι αυτό το πράγμα που γελούσα. Και μου εξήγησε γενικώς για το πόσο ωραίο είναι να γελάμε και όλα αυτά τα πράγματα. Η κυρία δεν ήταν λιγότερο από 75 χρονών. Έχω μια τρέλα, ξέρετε, με αυτούς τους μεγάλους ανθρώπους που είναι πραγματικά γεμάτοι και σοφία. Και γύρισα σπίτι μου και έγραψα ένα κείμενο, μια ιστορία, η οποία λέγεται «Γέλιο κατσαρό» και πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να γελάμε. Και τελικά το γέλιο είναι ζωή, είναι νιώτη. Διάβαζα πρόσφατα ότι είναι ο χορός της ψυχής, έλεγε κάποιος, το γέλιο. Οπότε όλες αυτές οι μικρές αφορμές που παίρνω από συνανθρώπους μου, κυρίως έτσι, ανώνυμους ανθρώπους που δεν τους ξέρουμε, ούτε η μαμά τους δεν τους ξέρει, όπως θα λέγαμε στην Καθομιλουμένη, είναι μικρές αφορμές για να θυμηθούμε όλοι τα βασικά στη ζωή, γιατί ξέρετε, ασχολούμαστε νομίζω με τα επίγοντα και έχουμε ξεχάσει τα σημαντικά. Thank you.
Οι άνθρωποι έχουν επιλέξει την επιτυχία. Και η επιτυχία χτίζεται με τις καθημερινές, τις ασήμαντες συνήθειες. Πηγαίνουν στη συνάντησή τους 5 λεπτά νωρίτερα, ασχέτως εάν θα συναντήσουν το παιδί τους ή τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προτιμούν να περιμένουν παρά να τους περιμένουν. Το κινητό τους δεν μένει από μπαταρία, γιατί έχουν φροντίσει να το φορτίσουν από βραδύς. Εάν έχουν μαγαζί, ποτέ δεν θα ξεμείνουν από ψηλά, γιατί τα προμηθεύονται εγκαίρως και σε επάρκεια. Σέβονται το κόκκινο φανάρι, πρώτα όμως γιατί σέβονται τον εαυτό τους και μετά γιατί σέβονται τον νόμο. Ποτέ δεν θα τους δεις να καταβροχθίζουν το σάντουιτς περπατώντας στη μέση του δρόμου. Θα κάτσουν στο τραπέζι έστω και 5 λεπτά για να φροντίσουν τον εαυτό τους. Στο μετρό θα τους δεις να διαβάζουν χωρίς να ενοχλούν και χωρίς να ενοχλούνται. Λένε πάντα ευχαριστώ όταν τους αφήνεις να περάσουν και φυσικά είναι οι πρώτοι που το ακούνε. Δεν θα τους ακούσεις ποτέ να παραπονεθούν ότι δεν έχουν χρόνο. Τα προλαβαίνουν όλα και δεν είναι λίγα. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν τη ζωή. Δεν τους ζει η ζωή. Έχουν μάθει την τέχνη της. Πρώτα ακούνε και μετά μιλάνε. Δρούνε αντί να γκρινιάζουν. Παρατηρούν αντί να κρίνουν και αποφασίζουν να το κάνουν μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο. Όταν οι πελάτες ή οι συνεργάτες τους παίρνουν χαρά, εκείνοι παίρνουν ακόμα μεγαλύτερη. Νοιάζονται για τους άλλους. Νοιάζονται αληθινά. Αλλά πρώτα απ' όλα, νοιάζονται για τον εαυτό τους και το δείχνουν. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους λες και χαμογελάνε. Αγαπούν αυτό που κάνουν. Πάντα βρίσκουν τον τρόπο να το αγαπήσουν. Έχουν αυτό που θέλουν, επειδή απλά θέλουν αυτό που έχουν. Ξέρουν να λένε όχι, χωρίς να χρειαστεί να το φωνάξουν. Βλέπουν τη δουλειά τους σαν τη σημαντικότερη στον κόσμο. Και ας μην είναι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν προσδοκίες πρώτα από τον εαυτό τους και μετά από τους άλλους. Συγκεντρώνονται στο στόχο τους και δεν σκορπίζονται. Σου φτιάχνουν τη μέρα, γιατί έχουν φροντίσει πρώτα να φτιάξουν τη δική τους. Κάνουν πλάκα με τον εαυτό τους, αλλά ποτέ για τον εαυτό τους. Ξέρουν πολλά, αλλά παρόλα αυτά ξέρουν ότι δεν ξέρουν. Αυτοί οι άνθρωποι πετυχαίνουν ακόμα και όταν αποτυχαίνουν. Αυτοί οι άνθρωποι πάντα πετυχαίνουν, γιατί απλώς το έχουν επιλέξει. Όλα τα κείμενα που ακούγονται στην εκπομπή είναι γραμμένα από το χέρι του κύριου Στέφανου Ξενάκη στα βιβλία του.
Τελικά, μήπως το σημαντικό θα πρέπει να το κάνουμε επίγον? Καλό είναι. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Δυστυχώς δεν είναι επίγον με την έννοια που πρέπει τώρα να το κάνω. Δηλαδή, το διάβασμα των βιβλίων, η παρακολούθηση σεμιναρίων, η παιδεία. Το να κάθομαι να δουλεύω με τον εαυτό μου, το να μάθω δύο-τρεις ξένες γλώσσες για μένα και όχι για τους γονείς μου, το να βρω το σκοπό της ζωής μου και όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, άμα δεν κάτσω να διαβάσω το βιβλίο τώρα, δεν θα μου κόψουν και το ρεύμα αύριο. Εάν δεν πάω να περπατήσω ή να τρέξω στο δρόμο ή οπουδήποτε αλλού, γιατί ξέρουμε όλοι τα σημαντικά στις άσκησεις πόσο ωφελούν την ψυχή και το σώμα, δεν τρέχει και τίποτα. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά τα πράγματα που δεν κάνω, επειδή δεν είναι επίγοντα, δυστυχώς ή ευτυχώς αθρίζουν. Οπότε, επειδή η ζωή μας είναι το σύνολο των επιλογών μας, κάθε μέρα επιλέγω έστω και λίγο για το σύνολο της ζωής μου. Και επειδή είμαστε όντα των συνήθειών, πρώτα δημιουργούμε τις συνήθειές μας και οι συνήθειές μας μετά δημιουργούν εμάς. Και δυστυχώς ασχολούμαστε με τα επίγοντα και όχι τα σημαντικά. Οπότε φεύγει η ζωή και δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα που πραγματικά είναι σημαντικά και ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα που να τα κάνουμε σήμερα. Και τελικά γι' αυτό συνολικά, στην πλειοψηφία μας μάλλον, για να μην είμαστε έτσι απόλυτοι, ο περισσότερος κόσμος δεν έχει τη ζωή που θέλει. Γιατί ασχολείται με τα επίγοντα και όχι τα σημαντικά. Τολμάνε, κύριε Ξενάκη, να σηκώσουν το χέρι τους οι άνθρωποι μέχρι το ύψος που στέκεται το δώρο που τους χαρίστηκε για να το πάρουν? Προσωπικά θεωρώ ότι ένα από τα προβλήματα της σημερινής εποχής παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι αυτός ο αρνητισμός και αυτό το negativity bias που όλος ο κόσμος συζητά για κάτι, δεν γίνεται, η τέταρτη μετάλλαξη, η τρίτη μετάλλαξη, η Τουρκία ένα πρόβλημα συνέχεια. Όταν είμαι τριγύρω και παρακολουθώ έτσι με το αυτί μου συνομιλίες διπλανών συνανθρώπων μου, 9 στα 10 μιλάνε για κάτι κακό. Οι εκφράσεις ξεκινούν, πολλές φορές ξεκινούν, το κακό είναι ότι. Εγώ πολύ σπάνια έχω ακούσει πρόταση να ξεκινάει το καλό είναι ότι. Θα ακούσει συχνά κανένα το επίθετο ο κακομύρης, δεν θα ακούσουμε συχνά ο καλομύρης. Θα ακούσει το ενός κακού μύρια έπονται, αλλά δεν θα ακούσει το ενός καλού μύρια έπονται. Και ξέρετε, η ηρωνία ποια είναι, ότι ζούμε στο καλύτερο σύμπαν που υπήρχε ποτέ. Από κάθε άποψη και να το δει κανένας. Είχαμε πάει πριν από 15 μέρες με τις κόρες μου και τη μητέρα μου Θεσσαλονίκη. Όλη η εθνική ήταν με διάζωμα στη μέση. Εμείς είμαστε λίγο πιο παλιοί. Θυμάστε την εποχή που δεν υπήρχε διάζωμα, που πηγαίναμε στα Τέμπη, κάναμε το σταυρό μας. Έμπαινε σε μια τράπεζα μέσα και έκανε σταυρό σου. Αν θα μπει κάποιος ληστής, υπάρχει πλέον το κουβούκλιο. Υπάρχει το Google και το οποιοδήποτε Google. Οπότε αυτό που είχαμε σε εγκυκλοπαίδειες ψάχνεις και βρίσκεις οτιδήποτε θέλεις, οπουδήποτε γίνεται στον κόσμο. Ένας κόσμος πραγματικά ίσων ευκαιριών σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και δεν είναι τυχαίο ότι οι 10 πιο πλούσιοι άνθρωποι του κόσμου είναι αυτοδημιουργητοί. Ξυπνάς το πρωί στο σπίτι σου, πατάς στο gov.gr και κάνεις όποια δουλειά θέλεις. Ενώ πριν από 20 χρόνια θα πηγαίναμε πίσω από μια δημόσια υπηρεσία, θα είχε τελειώσει το μελάνι, θα βριζόμασταν κτλ. Αντικειμενικά το 95% δεικτών πάνω από το καλό στο καλύτερο. Ακόμα και η βία τα τελευταία 20-25 χρόνια σε ανεπτυγμένες χώρες πέφτει σταθερά. Έχει μειωθεί η βία κατά 30-35%, η προβολή της όμως από τα ΜΜΕ έχει τριπλασιαστεί. Και δυστυχώς υπάρχει κάποιος ο οποίος κάνει αυτά τα πράγματα με τους βιασμούς, με τους φόνους που ακούμε, αλλά είναι 1 στα 10 εκατομμύρια, είναι 2, είναι 5, είναι 10, είναι 50. Και οι υπόλοιποι 9-9,5 εκατομμύρια μπορεί να είναι καθαροί άνθρωποι. Και όταν πάει το παιδί σου να το πλησιάζει, κάποιο σκουλιό, τον παίρνει, τρέμει ότι θα είναι ο βιαστής. Αλλά οπότε, ξέρετε, άλλο τα πράγματα να πηγαίνουν καλά, άλλο να αντιλαμβάνομαι εγώ ότι πηγαίνουν καλά. Και ουδέποτε υπήρχε τόσο μεγάλη απόσταση μεταξύ αυτού που συμβαίνει και αυτού που νομίζω ότι συμβαίνει λόγω της πληθώρας των ΜΜΕ, λόγω της υπερκατανάλωσης των δελτίων ειδήσεων, λόγω της υπερκατανάλωσης των social media και. Οπότε τελικά είμαστε μια πλάνη, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ επικίνδυνα, δεν γίνεται. Και τελικά αυτός που έχει τα κότσια, το θάρρος, την ψυχή για να πάει να λειτουργήσει, να κάνει το όνειρό του και εφόσον φυσικά το έχει δουλέψει, guess what, μάλλον θα το πετύχει.
δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγνωμοσύνη από το να μην εκτιμάς αυτό το οποίο έχεις και συνήθως το εκτιμάς όταν στο πάρουν. Τώρα με αφορμή τα τελευταία με τον κορονοϊό και το lockdown, νομίζω ότι πολλοί από εμάς, και το θέμα είναι να το θυμόμαστε και στο μέλλον, εκτιμήσαμε ένα σινεμαδάκι που δεν είναι δεδομένο, εκτιμήσαμε ένα θέατρο που δεν είναι δεδομένο, εκτιμήσαμε το να μπορώ να βγω από το σπίτι μου μετά τις 12 το βράδυ που δεν είναι δεδομένο, να πιω ένα καφέ, να πάω ένα πικνίκ, εκτιμήσαμε να μπορούμε να κουμπάμε τον συνάνθρωπο, ξέρετε, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και μόνο όταν στο πάρουνε, καταλαβαίνεις ότι πραγματικά αυτό είχε τεράστια ευγνωμοσύνη, αλλά ξέχασες πραγματικά να τη ζήσεις. Και η ευγνωμοσύνη για μένα είναι από τα σημαντικότερα συναισθήματα, γιατί μέσα από αυτήν περνάνε τα περισσότερα ευχάριστα συναισθήματα. Οπότε, μόνο κάποιος παλιός μπορεί να μας εξηγήσει τι σημαίνει να μην έχουμε χούντα και να μπορούμε αυτή τη στιγμή να λέμε, να γράφουμε οτιδήποτε θέλουμε και να έχουμε φτάσει και στο άλλο άκρο. Ή τι σημαίνει να μην έχουμε πόλεμο και να ξυπνάμε το πρωί ξέροντας ότι θα βρούμε τα παιδιά μας ειρηνικά να κοιμούνται σε πλανά κρεβάτια χωρίς να είναι ένα χιδίο αν θα έχει πέσει καμία βόμβα. Οπότε, είναι τέτοια πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν τα εκτιμάμε. Όσο δεν εκτιμάς τόσο. Δεν καταλαβαίνεις την αξία τους, όσο τα θεωρείς δεδομένα, δεν τα χαίρεσαι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε ένα flashback και να γυρίσουμε στα βασικά και να πούμε: έχω χέρια, έχω, έχω πόδια, έχω μάτια, έχω σπίτι, έχω WiFi, έχω ζεστό νερό, έχω ένα κρεβάτι στο τέλος μιας δύσκολης μέρας. Έχω. Και να βγούμε δυνατά για να πετύχουμε και όλα αυτά τα οποία θέλουμε. Θυμάμαι μια κουβέντα που αποδίδεται στον ποιητή Τζον Μίλτον. Αυτός που προορίζεται να γράψει ηρωικά ποίηματα πρέπει να κάνει όλη του τη ζωή ένα ηρωικό ποίημα. Χωρίς να έχουμε πει μια πρώτη καλημέρα κύριε Ξενάκη, διάβασα και τα τρία βιβλία σας σαπνευστή και είπα μέσα μου, δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να λέει αυτά τα πράγματα μόνο για εξωτερική κατανάλωση, χωρίς δηλαδή να τα έχει υιοθετήσει και εντάξει στη ζωή του. Παραδείγματος χάρη, την παρότρινση να ξυπνάς στις 5 το πρωί. Όταν κερδίσεις τη μάχη του κρεβατιού, λέτε, δηλώνεις ότι εσύ ορίζεις τη ζωή. Ωραία τοποθετημένη κουβέντα, είναι όμως αυτή, για παράδειγμα, μια δική σας πραγματικότητα ενταγμένη στη ζωή σας? Ναι, είναι. Το έκανα το 5 η ώρα το πρωί για πάρα πολλά χρόνια.
Το 5 ώρα το πρωί το διδάχτηκα από τον μέντορά μου, τον Ρόμπιν Σάρμα, ο οποίος έχει γράψει πολλά βιβλία σχετικά. Έχει γράψει το Μοναχό που πούλησε τη Φεράρι, το Κλαμπ των 5 προμεσημβρίας. Έχει γράψει το Who Will Die When You Die, το οποίο θα κλάψει όταν πεθάνεις, και διάφορα άλλα βιβλία. Οπότε ο Ρόμπιν μας έλεγε πάντα για το 5 ώρα το πρωί, επί σειρά ετών, να μην πω δεκαετιών, ξυπνούσα 5 ώρα το πρωί και τολμώ να πω ότι από τις 5 μέχρι τις 8 αυτό το 3 ώρα είχα κάνει, σε 3 ώρες μπορεί να είχα βγάλει δουλειά και με έμπνευση, διάβγεια και ενέργεια που μπορεί να μην κατάφερνα σε ολόκληρη εβδομάδα. Τώρα πια δεν το κάνω το 5 ώρα το πρωί, αλλά 6 ώρα το πρωί είμαι πάντα στο πόδι και τολμώ να πω ότι, και αυτό όποιος θέλει το δοκιμάζει φυσικά, αυτές οι 2-3 ώρες που ξυπνάς πριν ξυπνήσει το σύμπαν, πριν ξυπνήσει ο κόσμος, όταν είσαι μόνος σου και όταν πραγματικά είναι. Επειδή είμαι ένας ποιητής, δεν θυμάμαι ποιος είχε πει ότι αυτή είναι η ώρα του Θεού. Όταν ξυπνάς 5-6 ώρα το πρωί, είναι η ώρα του Θεού. Μην ξαναπας για ύπνο. Και δεν είναι τυχαίο ότι και στα άσραμ στην Ινδία, οι γιόγκοι και στο Άγιο Όρος ξυπνούν 4 ώρα το πρωί. Γιατί εκείνη την ώρα ουσιαστικά αρχίζει να ανεβαίνει η ενέργεια και φτάνει στο αποκόρυφο κατά τις 12 το μεσημέρι. Αν κάποιος το 5 ώρα το πρωί του φαίνεται πολύ νωρίς, ας ξυπνήσει λίγο αργότερα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να βγάζω τον εαυτό μου από αυτό το safety zone, από τη ζώνη ασφάλειας και να δοκιμάζω πράγματα τα οποία δεν κάνω. Γιατί κάθε φορά που ανοίγω αυτό το safety zone, την ζώνη ασφάλειας, επεκτείνεται η ζωή μου, επεκτείνομαι και εγώ ίδιος. Ένας πολύ γνωστός motivator, ο John Maxwell, έλεγε ότι δεν είναι safety zone, είναι danger zone. Δεν είναι η ζώνη ασφάλειας, είναι η ζώνη επικινδυνότητας. Γιατί έχουμε μάθει να ζούμε τη ζωή μας εκεί πέρα μέσα και αυτό τελικά τι γίνεται. Είναι ένα μικρό κελί στο οποίο έχουμε κλείσει τον εαυτό μας για 2, 5, 10, 20, 50 χρόνια. Και κάποιοι, ξέρετε, όλη η ζωή είναι έξω από το safety zone. Ό,τι θέλουμε είναι έξω από το safety zone, γι' αυτό και οι περισσότεροι από εμάς δεν το έχουμε. Σου δώσαν ένα χωράφι. Δεν στο χρώσταγαν. Σου είπαν να το φροντίζεις. Σου έμαθαν τα βασικά. Να το σκάβεις, να το ποτίζεις, να του βάζεις λίπασμα, να το αερίζεις, να το ανανεώνεις, να το ξεκουράζεις, να το αγαπάς. Κάποιοι έκαναν αυτό που τους είπαν. Υπάκουσαν. Αλλά μετά σταμάτησαν. Θεώρησαν ότι ξέρουν. Και δεν φρόντισαν να μάθουν άλλα. Κάποιοι δεν άκουσαν ούτε αυτά που τους είπαν. Έκαναν το κεφαλιού τους. Θύμωσαν. Έκαναν το αντίθετο για να τους τιμωρήσουν. Αλλά τελικά τιμώρησαν τον εαυτό τους. Και το χωράφι τους ξεράθηκε. Κάποιοι αποφάσισαν να μάθουν κι άλλα. Και την έψαξαν. Και ρώτησαν, άνοιξαν βιβλία, διάβασαν, άκουσαν. Και μάθαν το σημαντικότερο, ότι δεν ξέρουν, και αποφάσισαν να μαθαίνουν όσο ζουν. Και άλλαξε η ζωή τους. Και άλλαξαν και τις ζωές των άλλων. Και το χωράφι τους έγινε παράδεισος. Άλλοι τα βάλαν με την τύχη, που δεν τους έδωσε χωράφι πάνω στη θάλασσα, που δεν βρέχει παραπάνω, που αυτοί που τα κατάφεραν έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Κάποιοι από δάφτους προσπάθησαν να φτιάξουν ένα άλλο σύστημα που θα παίρνει από τους πλούσιους και θα τα δίνει στους φτωχούς. Με το ζόρι. Αντί να δουν τι κάνουν οι πλούσιοι και να το μιμηθούν. Είναι αυτοί που θέλουν να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Ή έστω να ξεραθεί το χωράφι του. Κάποιοι κρυώνουν το χειμώνα. Κάποιοι άλλοι ζεσταίνονται το καλοκαίρι. Κάποιοι ζεσταίνονται το καλοκαίρι και κρυώνουν το χειμώνα. Κάποιοι δεν ξέρουν τι θέλουν. Κάποιοι απλώς θέλουν να μην θέλουν. Θεωρούν ότι αν δεν τους αρέσει ο Γενάρης, αρκεί να τον σκίσουν από το ημερολόγιο. Και ποστάρουν να τον σκίσουν και οι υπόλοιποι. Αλίμονος όποιον δεν τον σκίσει. Αλλά ο Γενάρης είναι δεδομένος. Όπως εξάλλου και όλοι οι μήνες και όλες οι εποχές. Υπάρχει εποχή για να σπείρεις και εποχή να θερήσεις. Εποχή να ποτίσεις και εποχή να μεταφυτέψεις. Κάθε φυτό έχει τα δικά του χούλια. Άλλο θέλει σπορά και άλλο μόσχευμα. Άλλο βολβό και άλλο μπόλι. Να σέβεσαι τους κανόνες.
και να ασχολείσαι με το δικό σου χωράφι. Αν ασχολείσαι με του γείτονα, θα ξεραθεί το δικό σου. Δουλειά σου είναι να μεγαλώνεις αυτό που σου έδωσαν για να το παραδώσεις καλύτερο και μεγαλύτερο. Έτσι δουλεύει το σύμπαν. Ό,τι δεν μεγαλώνει, μικραίνει. Και στο τέλος, πεθαίνει. Κάτι να πούμε σαν το ποδήλατο, που όταν δεν προχωράει, πέφτει. Με έχει εντυπωσιάσει μια πρόθεση που επανέρχεται στα βιβλία σας ως προς την αποενοχοποίηση του χρήματος και του πλούτου. Δεν το έχω συναντήσει τόσο εύγλωτα γραμμένο σε ελληνικό κείμενο και το απεικονιστικό παράδειγμά σας πρώτα να τσουλάει τα μάξι σου και μετά να βάλεις τα καλώδια στο διπλανό. Αλλιώς θα σβήσετε και οι δυο, λέτε. Για να επανέρχεστε σε αυτό το ζήτημα όμως, κύριε Ξενάκη, αντιλαμβάνομαι πως η παρατηρητικότητά σας ειδοποιεί ως προς μια γενική ενοχικότητα γύρω από την κατάκτηση του χρήματος. Κάνω λάθος? Δεν κάνετε λάθος. Το συγκεκριμένο παράδειγμα δεν έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα, αλλά και με την τάση και την ανάγκη μας να δώσουμε σε κάποιον ανάγκη, χρόνο, χρήματα, χώρο, κατανόηση, στερώντας τα από τον εαυτό μας. Οπότε θεωρώ ότι, νομίζω ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είχε πει «ο έχουν τους δύο γειτόνες να δίνει τον έναν». Δεν είχε πει «ο έχουν τον έναν να δίνει τον έναν». Εγώ έχω περάσει από τη φάση της υπερβολικής ανάγκης να μοιραστώ με τους συνανθρώπους μου. Αλλά όταν ουσιαστικά αυτό που μοιράζεις το στερείς από σένα και αδειάζεις εσύ, κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα σου βγει μπροστά αυτό το πράγμα. Γιατί η σημαντικότερη σχέση της ζωής μας είναι η σχέση με τον εαυτό μας. Και όταν εγώ είναι να δώσω κάτι σε εσάς, είχαμε συνεννοηθεί σήμερα να βρεθούμε να κάνουμε την εκπομπή. Έπρεπε εγώ να είμαι σίγουρος ότι εγώ είμαι εντάξει με αυτό το ραντεβού και όλα αυτά που θα κάναμε για να μπορώ να μοιραστώ, να μοιραστούμε μαζί αυτό το οποίο έχουμε να μοιραστούμε. Mm-hmm. Οπότε το να δώσω κάτι το οποίο δεν έχω είναι θυματοποίηση. Και το βλέπω συχνά να γίνεται σε σχέσεις, σε γονεϊκές σχέσεις, σε επαγγελματικές σχέσεις. Δεν είναι εγωισμός, για μένα αυτοεκτίμηση να φροντίζω πολύ τον εαυτό μου για να μπορώ να έχω να δώσω. Γιατί αν δεν έχω να δώσω, είναι αυτό που έλεγα στο βιβλίο, τελικά θα διάσει και το δικό μου το αυτοκίνητο. Οπότε είναι πράγματα τα οποία συνήθως μας τα έχουν μάθει διαφορετικά. Το να προσέχω τον εαυτό μου είναι και λίγο εγωισμός. Στην προηγούμενη γενιά, εμένα τουλάχιστον μου το μάθαμε και λίγο κομπασμός και λίγο ναρκισισμός και λίγο αυταρέσκεια. Επειδή είναι πολύ ξεκάθαρο τι είναι αυτοεκτίμηση και τι είναι ναρκισισμός, το να προσέχω τον εαυτό μου για να μπορώ να μοιραστώ οτιδήποτε μπορώ, θέλω και έχω ανάγκη να μοιραστώ με τους συνανθρώπους μου, για μένα είναι αυτοεκτίμηση και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε σχέση για να πάει καλά, να είμαι εγώ καλά με μένα. Γιατί κάποια στιγμή, αν σας δώσω κάτι που δεν έχω, αργά γρήγορα θα θυμώσω μαζί σας. Και μαντέψτε, δεν θα φταίτε εσείς. Την ευθύνη θα την έχω εγώ που έσπευσα να δώσω κάτι που δεν έχω. Συχνά δεν κάνουμε το σωστό. Κάνουμε το εύκολο, το ξεκούραστο, το βολικό. Δεν τα θέλουμε τα ζόρια. Γι' αυτό και δεν έχουμε τη ζωή που θέλουμε. Τα αγνοούμε τα σημάδια. Κι ας ανάβει το λαμπάκι. Το «δε βαριέσαι» είναι η ατάκα που σου παίρνει τη ζωή. Στην τρώει λίγο-λίγο, σαν το σαράκι. Αργά και βασανιστικά. Κάθε μέρα. Το ακούς που ροκανίζει το δοκάρι.
Δεν βαριέσαι που να αφήνω τον καναπέ τώρα? Και δώσ' του αφήνεις το λάστιχο ξεφούσκωτο, και δώσ' του και ξεχνάς το check-up, και δώσ' του και φορτώνει η ζυγαριά, και δώσ' του και ραχνιάζει το γυμναστήριο, και δώσ' του και σκονίζονται τα βιβλία, και δώσ' του και παίζει τηλεόραση, και δώσ' του και αποφεύγεις τις δύσκολες κουβέντες, και δώσ' του χουζούρι, και δώσ' του να περνάνε τα χρόνια, και δώσ' του ο θυμός, και δώσ' του τα φάσκελα στον καθρέφτη. Στην αρχή χτυπάει το καμπανάκι. Μετά η καμπάνα. Μετά σου έρχεται το καμπαναριό στο κεφάλι. Πού είναι η ζωή μου, ρε παιδιά? Ποιος μου την πήρε? Μην είναι τα αφεντικό μου? Μην είναι η γυναίκα μου? Κοιτάξω αντρίκια στον καθρέφτη. Εσύ την πήρες. Και είναι η ώρα να την γυρίσεις πίσω. Και να ακούς τα σημάδια. Και να ξεβολευτείς. Είναι θάνατος το βόλεμα. Αργός και βασανιστικός. Ενώ δεν χωράει καμία αμφιβολία πως ο άνθρωπος χωρίς χρήμα βρίσκεται, είτε το θέλουμε είτε όχι, πάντοτε στο έλεος του ανθρώπου που κατέχει χρήματα για να καλύψει τις φυσικές ανάγκες και τις επιθυμίες του, υπάρχει, κύριε Ξενάκη, στον εθέρα μία ενοχή. Ίσως και ένα ανάθεμα πολλές φορές, το οποίο όταν αφήνεται επί μακρόν μετασχηματίζεται σε φθόνο. Τι είναι αυτό που κάνει πολλές φορές τους ανθρώπους να ντρέπονται, να ομολογήσουν με καθαρές κουβέντες πως λεφτά είναι αυτό που ζητάνε τελικά να τους φέρει ο Βασίλης και μετά θα δουν τι θα κάνουν? Ναι. Πρώτα απ' όλα, στην Ελλάδα έχουμε μεγαλώσει με αρκετές πεποιθήσεις κακές για τα χρήματα. Όχι ότι σε άλλες χώρες δεν ισχύουν, αλλά στην Ελλάδα το έχουμε λίγο στο DNA μας. Τα χρήματα είναι βρώμικα, τα χρήματα δεν βγαίνουν σε δέντρα, τα χρήματα είναι λερωμένα. Αυτοί που έχουν λεφτά κάνουν απάτες και δεν βγαίνουν εύκολα τα χρήματα ή δεν βγαίνουν καθαρά τα χρήματα κτλ. Αλλά επειδή αναφέρατε αυτό που αναφέρατε, είναι προέκταση μιας κουλτούρας, μιας δόνησης ανεπάρκειας. Μιας δόνησης μη αυθονίας. Το συναντάω τριγύρω μου όχι μόνο για τα λεφτά, ακόμα και με τη χαρά. Δηλαδή, βλέπεις, υπάρχει μια αίσθηση ότι αν εγώ χαρώ, θα το πάρω από εσάς. Υπάρχει μια αίσθηση ότι αν βγάλω λεφτά, τα έχω πάρει από εσάς. Ενώ είναι τελικά win-win το σύστημα. Ή μπορεί να είναι δυνητικά. Και πολλές φορές βλέπω ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θέλουν να χαρούν και ντρέπονται να χαρούν. Και σου λέει, μα δεν βλέπεις τι γίνεται, εγώ πώς να δηλώσω? Φιλαράκο, όμως εκείνη τη στιγμή, αν έχεις το χαμογελό σου, το πιθανότερο να βοηθήσεις κάποιον, ο οποίος πιθανόν θα πάρει μια αφορμή από το χαμογελό σου και θα πει, τι στο καλό τώρα, γιατί γελάει αυτός, πώς μπορώ κι εγώ να? Οπότε αυτό το πράγμα που κάνουμε είναι πολλές φορές ντιμάρουμε τη λάμπα μας όταν μπαίνουμε σε ένα δωμάτιο και η μέγιστη λάμπα είναι στο 50%. Όταν έχουμε διάθεση ή ικανότητα να εκπέμψουμε στο 60-70%, την πηγαίνουμε στο 49%. Μη τυχόν και η δική μας η λάμπα είναι πιο φωτεινή από τις άλλες. Αυτό είναι μόνο καλό. Το να μπορεί κάποια λάμπα να εκπέμψει πιο δυνατά και πιθανότατα να εμπνεύσει και κάποια άλλη λάμπα. Γιατί αν το κατεβάσω 49, θα το κατεβάσει 48-47 και κάποιοι θα πούμε, είμαστε όλοι μίζεροι. Ενώ τελικά μπορώ να βοηθήσω μόνο αν στέκομαι στα πόδια μου, εάν έχω βρει κάποια πράγματα στη ζωή μου και λέω, παιδιά, ναι, βρήκα. Ελάτε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο να βρούμε. Υπάρχει ένα κλίμα, μια δόνηση, ένα αίσθημα φτώχειας, ενώ υπάρχει αυθονία στο σύμπαν. Εγώ μαζί με εσάς, ένα και ένα μπορούμε να κάνουμε τρία. Αλλά κάθε φορά που εγώ ντυμάρω προς τα κάτω τη λάμπα μου και εσείς το ίδιο, τελικά δεν μπορώ να βοηθήσει κανένα στον εαυτό και κανένα στον άλλον. Οπότε για μένα είναι μια λάθος νοοτροπία, όπου τελικά όταν έχω κάτι, θεωρείται με αλφα-γιώτα πιο πολύ ότι το έχω πάρει από κάποιον άλλον. Ούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Έχω κοντά μου τον συγγραφέα κύριο Στέφανο Ξενάκη, που τα βιβλία του διαβάστηκαν και διαβάζονται από ένα σπάνια ευρύ αναγνωστικό κοινό. Τελικά, μήπως αυτό που φοβούνται περισσότερο οι άνθρωποι από το κάθε τι είναι η επιτυχία? Ναι. Διότι βλέπω πολλές φορές, ας πούμε για παράδειγμα, ακόμα και αυτό το λαϊκό γνωμικό που λέει «Έφαγε το γάιδαρο
και όταν έφτασε στην ουρά. Όταν έφτασε δηλαδή λίγο πριν από την επιτυχία, τελικά. Ναι, τις περισσότερες φορές νομίζω ότι αυτό που λένε μεγάλοι δάσκαλοι είναι πιο πολύ από την αποτυχία φοβάμαι στην επιτυχία. Γιατί αν εγώ πλέον αποδείξω στον εαυτό μου ότι μπορώ να κάνω κάποια πράγματα και να βγω έξω από τη ζώνη ασφάλειας, πρέπει να ξεβολευτώ πάρα πολύ. Ενώ είναι πάρα πολύ βολικό, ξέρετε, να φταίει ο κύριος Ναχμίας, ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο γείτονας, ο πατέρας μου, γιατί εγώ τρέμω την αλλαγή. Άρα ουσιαστικά έχω μια τέλεια αφορμή να μπει στη ζώνη ασφάλειας. Οπότε ο άνθρωπος πέρα από την αποτυχία πιο πολύ φοβάται την επιτυχία, γιατί θα τον βάλει σε μια τελείως διαφορετική διαδικασία να ανατρέψει τα δεδομένα του. Μήπως επιτυχία σημαίνει και ευθύνη? Σίγουρα. Σίγουρα. Αλλά ξέρετε, όλο αυτό το οποίο το παρκάρουμε, το συρρυκνώνουμε και τελικά δεν προχωράμε εκεί πραγματικά που μας αξίζει και εφόσον δουλέψουμε φυσικά, ό,τι δεν πας μπροστά πάει πίσω και όταν πας πίσω έχει πόνο. Ήτανε 2018, το πρώτο δώρο είχε βγει τον Ιούνιο του 2018. Ήταν Σεπτέμβριο και ο εκδότης με παίρνει ένα τηλέφωνο και μου λέει: έχουν ζητήσει από το TEDx στην Πάτρα. Το TEDx είναι κάποιες δημόσιες ομιλίες που γίνονται μπροστά σε πολύ κόσμο με κάποιο πρωτόκολλο από το εξωτερικό. Να κάνεις μια ομιλία. Το πρώτο πράγμα που έκανα, παρότι δίνω συχνά ομιλίες, ήταν θορυβήθηκα. Ήδρωσαν οι παλάμες μου. Πώς είναι που άδειασε το στομάχι μου όταν μας σήκωνε ο καθηγητής παλιά στο καταλογάκι και δεν ξέραμε το μάθημα. Και λέω: οχ, είπα μέσα μου. Η ομιλία θα έπρεπε να είναι σε 500-600 άτομα, θα έπρεπε να είναι κάτω προβολής, θα έπρεπε να είναι χωρίς κείμενο. Οπότε, άμα τα χάσεις, το χάσεις. 18 λεπτά το μάξιμο. Τέλος πάντων, επειδή έχω φάει πάρα πολύ πόνο με τον εαυτό μου να αναβάλω την επιτυχία μου και να μένω κολλημένο στη ζώνη ασφάλειας χωρίς να κυνηγάω την επιτυχία μου, αντιθέτως σαμποτάροντάς την, το πρώτο πράγμα που έω τον εκδότη μου είπα: θα το κάνω. Μα μου λέει, ούτε ξέρεις το θέμα, ούτε ξέρεις πώς θα. Λέω, Βλάς, θα το κάνω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξέρετε, δεν θέλω άλλο πόνο. Γιατί παλιά θα ήμουν ο πρώτος που θα είχα την τέλεια δικαιολογία. Έχω τις κόρες μου, είναι Σαββατοκύριακο που να μιλήσω και τα λοιπά. Λέω, θα το κάνω. Μα μου λέει, λέω, θα το κάνω. Καλά, μου λέει, θα σε ενημερώσω για τις ημερομηνίες. Οπότε είπα αναγκαστικά το ναι, το οποίο με δέσμευσε για να μην μπορώ εγώ να κάνω πίσω. Μάλιστα την άλλη εβδομάδα βρεθήκαμε την υπεύθυνη του TEDx και μου λέει, επειδή μας αρέσει ο τρόπος που μιλάτε και είναι 12 μιλητές, θα κάνετε και την ομιλία στο κλείσιμο. Το οποίο έχει ακόμα πιο πολύ ευθύνη. Άρα, κάτω από άλλες συνθήκες, θα είχα πει, καλά, ξεχάστε το, έχω φύγει. Και όμως, ξέρετε, είναι ραντεβού με τον εαυτό μας, τον οποίο εκείνη τη στιγμή πραγματικά οφείλουμε να μην στήσουμε τον εαυτό μας και να μην συνεχίζουμε να στείνουμε τον εαυτό μας στο κυνήγι για την επιτυχία και του καθενός η επιτυχία και η ευτυχία είναι προσωπική. Έλεγε ο δάσκαλός μου, ο Αντώνης ο Καλογύρου, έλεγε: το παιχνίδι είναι στημένο από μένα για μένα. Το παιχνίδι είναι στημένο από μένα για μένα και πρέπει ο καθένας μας μέσα από δουλειά, εκπαίδευση, μόρφωση, παιδεία, whatever, να καταλάβει πώς έχει στήσει το δικό του παιχνίδι. Γιατί κανένας δεν μπορεί να ξεστήσει το παιχνίδι που εσύ έχει στήσει. Βλέπω ανθρώπους κλεισμένους σε κουτάκια, σαν κάτι παλιά, βαριά σιδερένια χρηματοκιβώτια. Έχουν βάλει και συνδυασμό και έχουν κλειδωθεί μέσα. Κάπου στην πορεία ξέχασαν και τον κωδικό και μετά ξέχασαν και ότι είναι κλεισμένοι μέσα. Γιατί το κουτί έμελε να γίνει ο κόσμος τους. Τους μιλάς και δεν ακούν. Τους δείχνεις την έξοδο και δεν την βλέπουν. Έγιναν μέλισσες. Το πρόβλημα δεν είναι αυτά που ξέρεις. Το πρόβλημα είναι αυτά που νομίζεις ότι ξέρεις. Και όσο πιο πολλά νομίζεις ότι ξέρεις, τόσο πιο πολύ κλίνεσαι. Σαν την πύρα στον αφρό. Όσο πιο πολύ είσαι ο αφρός, τόσο λιγότερη η μοίρα. Τέλειωσες με το σχολείο. Όχι με τη γνώση. Να μαθαίνεις μέχρι την τελευταία σου μέρα.
να αφήνεις τη γνώση να μπαίνει και να σε λούζει με φως και ζεστασιά, σαν τον πρωινό ήλιο, να σε πλημμυρίζει ζωή, να μην περνάνε απλά οι μέρες σου, να μαθαίνεις από αυτές, να μην ρωτάς τι έχω να κερδίσω, να ρωτάς τι έχω να μάθω. Μια τέτοια ζωή αξίζει να ζεις. Και πριν αναχωρήσουμε από τα λεφτά, ποιος είναι για σας, κύριε Ξενάκη, επιτυχημένος? Ένας δεξιοτέχνης, ταλαντούχος μηχανικός, για παράδειγμα, ή ο πρόεδρος της εταιρείας στην οποία εργάζεται? Ο Τόνι Ρόμπινς, ένας από τους πολύ δυνατούς υποκινητές, ίσως το νούμερο ένα στον κόσμο αυτή τη στιγμή, που τον είχα δει από κοντά στη Νέα Υόρκη, μας είχε πει: επιτυχία χωρίς ευτυχία σημαίνει αποτυχία. Οπότε για μένα προσωπικά, αν με ρωτάτε, και ο δικός μου ο μέντορας, ο Σάρμα, μας έλεγε: joy is the GPS. Η χαρά είναι ο τελικός προορισμός. Αν στο τέλος της ημέρας πηγαίνω και δεν είμαι χαρούμενος, να τα βράσω τα λεφτά και την επιτυχία. Ήμουν πριν από 2 χρόνια, είχα δώσει μια ομιλία σε μια πάρα πολύ γνωστή ελληνική πολυεθνική εταιρεία. Είχα μιλήσει στο προσωπικό και ήταν και ο ιδιοκτήτης, ένας από τους βασικούς μετόχους της εταιρείας, ο οποίος του άρεσε ομιλία. Μετά βρεθήκαμε. Μου λέει: αυτό το επιτυχία χωρίς ευτυχία είναι αποτυχία, μου κάτσε πολύ βαρύ. Λέω: για ποιο λόγο? Έχετε κάνει τόσο μεγάλες επιτυχίες, καταφέρατε να αναπτυχθείτε στα χρόνια της κρίσης. Ένας πολύ έντιμος καιρός άνθρωπος. Μου λέει: εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ να βιώσω την ευτυχία. Λέω: μου λέει, για μένα όταν κλείνω μια μεγάλη συμφωνία νιώθω ικανοποίηση. Λέω: σεβαστό, απόλυτα. Ευτυχία κάθε πότε νιώθετε? Τι λέω? Μου λέει: ευτυχία είναι στιγμές, είναι το κλασικό παραμύθι που λέμε, γιατί το θέμα είναι πόσες στιγμές είναι. Αν είναι μία φορά το χρόνο, να τη βράσω την ευτυχία. Αν είναι κάθε μέρα, βρίσκω αφορμή να είμαι ευτυχισμένος, πραγματικά ίσως εκεί πέρα πρέπει να δώσουμε σημασία. Μου λέει: ευτυχισμένος θα είμαι όταν παντρέψω τα παιδιά μου. Λέω: εντάξει. Του έδειξε κάποια φωτογραφία, είναι η κυρία Παναγιώτα, η οποία είναι η καθαρίστρια στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαια, επειδή μιλάω πολύ συχνά σε σχολεία, η οποία είναι από τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους. Είχα πάει να μιλήσει στο σχολείο και σήκωσε το χέρι και μας είπε πόσο ευτυχισμένη για τη δουλειά της. Κάνει 3 δουλειές για να τα φέρει βόλτα. Κάθε πρωί πηγαίνει 7.30 ώρα να καθαρίσει το σχολείο, παρότι η σύμβαση προβλέπει 4.00 ώρα. Έχει βάλει του κόσμου τα λεφτά από τα χρήματά της για να καλλιεργήσει φυτά στο προάβλιο και είναι πραγματικά ευτυχισμένη. Και μου λέει: δεν περιμένω τον πρωθυπουργό μου να αλλάξει τη γειτονιά. Ξεκινάω να το κάνω εγώ πριν από τον πρωθυπουργό. Και στο τέλος κλείνει και μου λέει: η γιαγιά μου, μου λέει, έλεγε, τον ξένο κήπο πόντιζε να ανθίσει ο δικός. Και η Παναγιώτα είναι ένας από τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους, είναι στο σκοπό της ζωής της, ούσα καθαρίστρια, κάνοντας 3 δουλειές για να τα φέρει βόλτα. Του έδειξα τη φωτογραφία της καθαρίστριας αυτής, λέω, κατά μένα, στον ιδιοκτήτη της πολυεθνικής. Λέω: αυτός ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος. Αν αυτός ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος, έχεις και εσύ τη δυνατότητα να είσαι ευτυχισμένος και είναι προσωπική ιστορία. Οπότε, αν με ρωτάτε, για μένα το κομμάτι ευτυχία, το κομμάτι επιτυχία, οφείλεται να συνδυάζεται με την ευτυχία. Είναι κρίμα να βλέπεις ανθρώπους τόσο επιτυχημένους και να είχαν τόσο τραγικό τέλος. Μιλάω για Michael Jackson, μιλάω για Whitney Houston, μιλάω για Prince, μιλάω για George Michael, μιλάω για Robin Williams. Ο Robin Williams μας μέθησε με όλα αυτά τα πράγματα στις υπέροχες ταινίες και ένας άνθρωπος ο οποίος το στερήθηκε από μόνος του. Οπότε για μένα δεν δικαιούται κάποιος να λέγεται επιτυχημένος όσον αφορά τη σχέση με τον εαυτό του, αν η ευτυχία δεν προσδίδει χαρά στη ζωή του. Την αριστοτελική ευδαιμονία, ουσιαστικά όλα από εκεί πέρα ξεκινάνε. Στο τέλος ημέρας είσαι χαρούμενος? Περνάς καλά, ρε φίλε? Ναι ή όχι? Αυτό.
Μαθαίνουμε κάτι για σας μέσα από τις περιπέτειες της καθημερινότητάς σας, πολλές από αυτές κοινές στις καθημερινότητες όλων μας. Χωράνε λοιπόν όλοι οι άνθρωποι στο αφήγημά σας. Οι κακοφορμισμένοι, οι πλούσιοι, οι φτωχοί, οι τυχεροί, οι άσημοι, οι άσχημοι κλπ. Μία μόνο δυσανεξία διέκρινα σε αυτούς που αποκαλείται τοξικούς αιώνια θυμωμένους. Δεν είναι καθόλου μακριά και από μένα αυτό. Ωστόσο, να σας ρωτήσω, κύριε Ξενάκη, δεν είναι και αυτοί, αδέλφια μας, βέβαια, οι μίζεροι, τι θα κάνουν χωρίς εμάς, αν τους εξαιρέσουμε? Και τι θα κάνουμε κι εμείς χωρίς αυτούς? Γιατί λέω, δεν θα χτυπάγαμε ποτέ έναν άνθρωπο γιατί είναι κουτσός ή ανάπηρος με κάποιον τρόπο. Πώς να τον εξαιρέσουμε γιατί είναι παλιό χαρακτήρα? Ξέρετε, δεν περισσεύει κανένας αυτό σύμπαν. Δεν περισσεύει κανένας και τίποτα από αυτό, σε αυτό σύμπαν πραγματικά. Αν περίσσευε, δεν θα τον είχε δημιουργήσει ο δημιουργός, οποιοδήποτε και να είναι ο δημιουργός, και σε οποιονδήποτε να πιστεύει κανένα. Επειδή η λέξη τοξικός, την οποία τη χρησιμοποιώ κι εγώ και στο βιβλίο μου δεν κρύβω ούτως ή άλλως τις ατελείες μου και την έτσι ατελή υποκειμενικότητά μου, τοξικοί μπορεί να είμαστε κι εμείς για κάποιους άλλους ανθρώπους. Οπότε το τοξικός είναι κάποιος ουσιαστικά ρουφάει ενέργεια από σένα, άθελα ή θελημένα. Οπότε όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε για το θετικό, για την ευδαιμονία, για κάποιους ανθρώπους πραγματικά μπορεί να ακούγεται κάτι πάρα πολύ ενοχλητικό. Οπότε εσείς και εγώ ταυτόχρονα είμαστε για κάποιους άλλους εμείς οι τοξικοί. Γιατί ξέρεις, είμαστε σε ένα σύμπαν όπου οι καλοί είμαστε εδώ, οι κακοί είναι αυτοί που είναι εκεί πέρα έξω. Όχι. Λέγει και ένας φίλος μου ότι όλοι ανεξαιρέτως είμαστε οι κακοί στην ιστορία κάποιου άλλου. Όλοι μας ανεξαιρέτως είμαστε και εμείς οι κακοί στην ιστορία κάποιου άλλου. Για το γρασίδι, το πρόβατο είναι σαρκοφάγο, έτσι. Σωστό. Πολύ καλό. Επειδή είναι όλα σχετικά και κάνουμε αυτή την κουβέντα, τώρα εγώ είμαι 50, στα 40 μου δεν τα ήξερα, στα 30 τα ήξερα. Οπότε οφείλουμε να έχουμε απόλυτη ανοχή και όχι δυσανεξία. Παρότι και εμένα πολλέ φορέ μου βγαίνει θυμό σε συνανθρώπου μα οι οποίοι δεν τα ξέρουν, δεν τα γουστάρουν, δεν είναι έτοιμοι όπω δεν ήμασταν και εμεί. Και πολλέ φορέ είναι βία όταν κάποιοι από εμά που τα έχουμε δουλέψει αυτά, έχουμε κάνει υπό-coaching, θεραπεία, δεν ξέρω τι, να πάμε ντε και καλά να πείσουμε κάποιον άλλον ότι αυτό είναι ενδεδειγμένο δρόμο. Δεν υπάρχει ενδεδειγμένο δρόμο για τον καθένα. Ο καθένα έχει τι επιλογέ και θα διαλέξει όταν θα έρθει η ώρα. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να εμπνεύσουμε ανθρώπου μα αν το θέλουν. Γιατί ξέρετε, ανά πάσα στιγμή ορίζω μόνο το δικό μου το παρόν. Μέσα από το δικό μου το παρόν, αν κάποιο συνάνθρωπο μου θέλει, μπορεί να πάρει κάποια ιδέα, κάποιο παράδειγμα και να αλλάξει κάτι στη ζωή του όπως και εγώ από αυτόν. Το πρόβλημα είναι ότι επειδή παρότι είμαστε ενεργειακά ικανοί να σηκώσουμε το δικό μας το παρόν, πάμε να σηκώσουμε ταυτόχρονα το παρελθόν μας και το μέλλον μας. Οπότε εκεί πέρα καταραίουμε. Και ταυτόχρονα όταν είμαστε σε μια σχέση συντροφική, επαγγελματική, οικονομική, όχι μόνο δεν μας φτάνει ότι πάμε να σηκώσουμε το παρελθόν το δικό μας, το μέλλον το δικό μας, αλλά πάμε να διαχειριστούμε και το παρόν του άλλου, το μέλλον και τα πάντα. Εκεί πέρα διαλυόμαστε. Οπότε ουσιαστικά είναι σαν να κάτσεις κάτω από την μπάρα 400 κιλά, δηλαδή ακόμα και ο πύρος ο Δήμας θα καταρρεύσει. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε ότι το μόνο πράγμα που ορίζουμε, και μιλάω και σε πολλούς από εμάς που είμαστε γονείς, ορίζουμε το παρόν το δικό μας, το τώρα μας. Και μέσα από το τώρα μας μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, εάν το θέλουν, να ορίσουν και το δικό τους το τώρα. Δεν μιλάω για τις αρχές και τις αξίες, κάποια βασικά πράγματα αποφάσισαν λίγο σε μια οικογένεια, αλλά δεν μπορώ εγώ να επιλέγω τα ρούχα του παιδιού μου, τη θερμοκρασία στην οποία κρυώνει το παιδί μου, τα μαθήματα που αρέσει το παιδί μου, τις παρέες του παιδιού μου, το φίλο, το σύντροφό του και αύριο μεθαύριο την καριέρα του. Γι' αυτό πρέπει να περιοριστούμε στο μέσα μας, στο έργο το δικό μας, και όταν ουσιαστικά σταματήσουμε να σπαταλάμε την ενέργειά μας προς όλα αυτά τα πράγματα και την εντοπίσουμε μέσα και την δουλέψουμε μέσα, τότε πραγματικά είμαστε παραπάνω από ικανοί να έχουμε τη ζωή που θέλουμε όταν δεν διασκορπίζουμε την ενέργειά μας σε πράγματα τα οποία δεν ορίζουμε. Το πώς διαχειρίζομαι τη δική μου την ενέργεια είναι απείρως πιο σημαντικό από το βιογραφικό μου για μένα. Thank you.
Η ζωή σου είναι η σχέση σου με τον εαυτό σου. Τον εαυτό σου πάντα θα τον κουβαλάς μέσα σου. Αν μέσα σου είσαι δυστυχισμένος, παντού θα είσαι δυστυχισμένος. Ακόμα και στον παράδεισο. Χρήμα σημαίνει επιλογές. Αν είσαι κακός με το χρήμα, θα κάνεις ζημιές. Αν είσαι καλός, θα κάνεις ομορφιές. Δεν σου φταίει το χρήμα. Το να μην έχεις λεφτά δεν είναι πρόβλημα. Το να μην έχεις ιδέες είναι. Η ζωή δεν σου χρωστάει. Η ζωή δεν είναι δίκαιη. Ή μάλλον είναι. Θα σου δώσει ό,τι αξίζεις. Όχι ό,τι χρειάζεσαι. Θα σου δώσει αυτό που θα διεκδικήσεις. Αυτό που θα κερδίσεις. Αυτό που θα κατακτήσεις. Όχι αυτό που θα ελπίσεις. Εάν κάποιος με πίεζε πολύ να περιγράψω με μόνο δύο λέξεις το μέχρι τώρα έργο σας και τα τρία βιβλία, μόνο με δύο λέξεις, θα έλεγα «Μανιφέστο ευγνωμοσύνης». Με τον τρόπο σας δεν χάνετε ευκαιρία να υπογραμμίσετε αυτή την αρετή. Σε τι, κύριε Ξενάκη, υπερτερεί ένας ευγνώμων άνθρωπος? Επειδή ο βασικός σκοπός είναι να είμαστε χαρούμενοι στο τέλος ημέρας, γιατί όσο πιο χαρούμενος είσαι, εννοείται δεν μπορεί να είναι συνέχεια, αλλά είναι πολύ σημαντικό να είμαι πιο χαρούμενος από ό,τι δεν είμαι. Καταρχήν, τα πάντα τα κάνουμε για ένα συνέστημα. Θέλουμε ένα αυτοκίνητο, θέλουμε μια σύντροφο, θέλουμε ένα σύντροφο, θέλουμε κάτι, θέλουμε για ένα συνέστημα. Όλα δηλαδή στο τέλος, οτιδήποτε κάνουμε ζωή μας, χρήματα, υλικά, μη κτλ., τα κάνουμε όλα για ένα συνέστημα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το συνέστημα της ευγνωμοσύνης, το οποίο ουσιαστικά όλα αυτά τα όμορφα συναισθήματα, ευχάριστα συναισθήματα είναι παιδιά της αγάπης. Οπότε όταν στο τέλος της ημέρας καταφέρνω, χωρίς να πιέσω τον εαυτό μου ότι είμαι, χωρίς να είμαι, όταν πραγματικά μου βγει να είμαι ευγνώμων για το ότι ήταν μια όμορφη μέρα, ήταν μια όμορφη ζωή, ξέρετε, γιατί κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα να φύγουμε. Και επειδή μιλάγαμε για τους μπαμπάδες μας νωρίτερα, εγώ ήμουνα στο κρεβάτι του πατέρα μου τις τελευταίες τους στιγμές και χαμογελούσε. Οπότε στο τέλος της ημέρας, στο τέλος του μήνα, του χρόνου, στο τέλος της ζωής θα χαμογελάς ή όχι? Γιατί όταν πραγματικά χαμογελάς, ακόμα και να ήταν μια δύσκολη μέρα, στο τέλος θα πεις: ήταν τελικά μια όμορφη μέρα, ήταν μια γεμάτη μέρα, ήταν μια μέρα που αγάπησα, ήταν μια μέρα που έμαθα. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό οι μέρες να περνάνε και να είναι όμορφες οι μέρες. Γιατί όταν υπάρχει ομορφιά, υπάρχει χαρά, υπάρχει και ελπίδα. Όταν ξυπνάω το πρωί και είμαι αχβάχαλη μόνο, δεν έχει καμία έμπνευση να προχωρήσει και να κάνει 5-10 πράγματα διαφορετικά. Πλό το πράγμα. Δηλαδή είναι πολύ. Τα πράγματα, ξέρετε, είναι πώς κάνουμε διαχωρισμό μεταξύ επίγοντος και σημαντικού. Τα πράγματα είναι απλά. Δεν είναι εύκολα, αλλά είναι απλά. Και όταν συνηθίσουμε τα πράγματα, καταλάβουμε ότι είναι απλά, δεν είναι πολύ δύσκολο το να μπορέσει κάτι που είναι απλό να το κάνει και εύκολο. Αλλά αν το κάνεις επί σειρά ημερών, εβδομάδων, μηνών, κάποια στιγμή θα γίνει και εύκολο. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, κάποιος γυμνάζεται. Όταν γυμνάζεσαι επί σειρά μηνών, ετών, είναι πολύ πιο δύσκολο να μην γυμναστείς παρά να γυμναστείς. Όταν έχεις μάθει να συνδέεσαι με το διπλανό σου, λες και μια καλημέρα, λες ένα ευχαριστώ. Όταν αυτό έχει γίνει τρόπο ζωής, αν σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος εκδηλώνει την ευγνωμοσύνη του και τη σύνδεση με τους συνανθρώπους του, του πεις να μην το κάνει, του είναι πιο δύσκολο να μην το κάνει παρά να το κάνει. Οπότε στο τέλος της ημέρας, επειδή είναι όλες συνήθειες και η ευγνωμοσύνη είναι μια συνήθεια. Και αν πραγματικά τη χτίσεις, σου είναι πιο δύσκολο να βγεις από την ευγνωμοσύνη, σου είναι πιο δύσκολο να βγεις παρά να μπεις. Πρώτα δημιουργούμε τις συνήθειές μας και μετά οι συνήθειές μας δημιουργούν εμάς. Το κακό είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε τις σωστές συνήθειες. Τις σωστές για μας πάντα συνήθειες, για να μας πάνε εκεί πέρα που θέλουμε εμείς. What a life. What a night. What a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so thrilled right now, cause I'm bobbing right now. Don't wanna worry about a thing. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a life, what a night. What a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. It's okay, it's okay. Are we living, we living this way? Don't know where. What a life. It's okay.
Εισάγεται, κυρία Στέφανε Ξενάκη, στον ελληνικό γαλαξία κάτι που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της κουλτούρας στην Αμερική από τον 19ο αιώνα μέχρι και σήμερα. Οι transcendentalists, οι περπατιστές, το New Thought Movement κλπ. Είναι το περίφημο self-help, το αυτοβελτίωσης πατρικό συμβουλατόριο περίπαντος. Το οποίο, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά από την αρχή Ελλάδα ξεκίνησε, έτσι. Η επικουρική, η στοϊκή, εδώ πέρα ξεκίνησε. Δηλαδή αυτό το πράγμα που λέμε τώρα self-help, ουσιαστικά τι είναι? Είναι φιλοσοφία. Είναι μια σύγχρονη φιλοσοφία ζωής, η οποία όλοι λέμε αυτά τα οποία είπανε Σοκράτης, Πλάτωνας, Επίκτητας, Πυθαγόρας, με διαφορετικό τρόπο. Παρ' όλα αυτά, το δικό σας έργο είναι αντιδάνειο συμπίλημα εκείνης της αμερικάνικης κουλτούρας. Δηλαδή φαίνεται σαν να πηγαίνει και να έρχεται. Πολύ συμφωνώ ότι ξεκινάει από την Ελλάδα, όπως βεβαίως είναι και η κεντρική πηγή από όπου έχει ξεκινήσει κάθε μεγάλη ιδέα. Γιατί όμως λέτε πως καθυστέρησε τόσο να φτάσει σε εμάς η κεντρική ιδέα του? Υπάρχει μια υπεροψία στην κοινωνία μας ένεκα των αρχαίων που τα έχουν πει όλα τελικά? Νομίζω ότι σαν Έλληνες έχουμε κάποια πολύ σημαντικά καλά, έχουμε και κάποια κακά, και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε επίγνωση και των καλών και των κακών. Τα κακά, σε εισαγωγικά, μου επιτρέπετε να πω τη λέξη. Ένα από τα πράγματα είναι ότι θεωρώ ότι σαν Έλληνες συχνά έχουμε πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δηλαδή, πολλές φορές θεωρούμε ότι όλα τα κακά γίνονται στη χώρα μας. Είτε είναι δωροδοκίες πολιτικών, είτε είναι κάποιο μετρό στη Θεσσαλονίκη το οποίο θα καθυστερήσει, είτε ο δημόσιος τομέας ο οποίος δεν λειτουργεί σωστά, είτε οτιδήποτε. Οπότε, ένα από τα αρνητικά μας σημεία θεωρούμε συχνά, μέσα στο θυμό ή μεταξύ μπύρας και ρετσίνας κτλ. Το βράδυ, θα ακούσω ότι η Ελλάδα είναι Ουγκάντα, είναι Ζιμπάμπου κτλ. Χωρίς να θέλω να δείξω καμία χώρα φυσικά της Αφρικής. Ξέρετε, η αυτοεκτίμηση είναι πολύ σημαντική αρετή και αν δεν την έχουμε, είναι πραγματικά κάτι το οποίο εμάς δεν διευκολύνει. Οπότε έχουμε αυτό το οποίο είναι ένα δύσκολο σημείο. Επίσης έχουμε ένα άλλο σημείο, το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό βέβαια, αλλά λόγω του πρώτου θεωρούμε ότι στον κόσμο είμαστε από τους πρωταθλητές του διχασμού και του εμφυλίου. Αυτή η ιστορία τώρα με τους εμβολιαστές, μη εμβολιαστές και πράγματα που παρακολουθούμε στα social media δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Απλώς στην Ελλάδα θα καταφύγουμε στην ιστορία από τους Πελοποννησιακούς πολέμους, να πούμε ότι διχαζόμαστε κτλ. Ναι, αλλά σε όλο τον κόσμο διχάζονται. Δηλαδή στο Βέλγιο είναι διχασμένοι. Ή από εδώ και από εκεί. Στη Γερμανία μέχρι πριν από 20 χρόνια ήταν Ανατολική Δυτική Γερμανία. Στην Αγγλία μέχρι πριν από κάποια χρόνια είχαν θέμα με τη Βόρεια Ιρλανδία και με τον IRA. Ένα από τα κουσούρια μας είναι ότι δεν πιστεύουμε στον εαυτό μας και όταν πάμε να δούμε κάτι στην Ελλάδα ή στον εαυτό μας ή στην οικογένειά μας ότι θα γίνει σωστά, άθελά μας πάμε και το σαμποτάρουμε. Οπότε θεωρώ ότι η Ελλάδα, η χώρα μας, είναι από τις χώρες με ένα φορτίο αρνητισμού το οποίο δεν είναι και πραγματικό. Δηλαδή, ναι, περάσαμε μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση, σταθήκαμε στα πόδια μας, καταφέραμε και τελικά σαν λαός και βγήκαμε δυνατότεροι κάποιοι από εμάς από αυτήν την ιστορία. Πολλά πράγματα εγώ τα βλέπω να πηγαίνουν καλύτερα. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο κουσούρι να μην μπορώ να βλέπω το καλό. Και στην Ελλάδα θεωρώ ότι πέρα και από άλλες χώρες, συχνά δεν μπορούμε να δούμε το καλό. Γι' αυτό δεν μπορούμε. Ένας φίλος μου λέει: κλέβουμε από τον εαυτό μας. Όταν εγώ δεν μπορώ να εκτιμήσω τα χέρια μου, τα πόδια μου, το σπίτι μου, την επιτυχία μου, τη χαρά μου, αλλά συνέχεια αυτοσαμποτάρομαι. Και νομίζω γι' αυτό στην Ελλάδα ίσως έχουμε μία παραπάνω ανάγκη περισσότερο να ακούσουμε το θετικό, το αισιόδοξο, ειδικά όταν αυτό είναι τεκμηριωμένο επάνω σε γεγονότα. Όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει το βιβλίο Factfulness, εγκυρογνωμοσύνη, του Ρόσλινγκ, το οποίο είναι ένα βιβλίο γύρω από τις στατιστικές των τελευταίων 200 ετών γύρω από την παγκόσμια οικονομία κοινωνία. Παιδικός αναλφαβητισμός στο ιστορικό χαμηλότερο συμπεριλαμβανομένης και της Αφρικής. Παιδική θνησιμότητα στο ιστορικό χαμηλότερο τελευταία 150 χρόνια συμπεριλαμβανομένης και της Αφρικής. Πόλεμοι στην Ευρώπη στο ιστορικό χαμηλότερο. Προσδόκιμο ζωής στο ιστορικό υψηλότερο. Οι δείκτες 95% πάνε από το καλό στο καλύτερο. Και όμως αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό θέμα. Ένας συνάνθρωπός μας ανά τον κόσμο κάθε 40 δευτερόλεπτα αυτοκτονεί. Ουδέποτε η ευημερία αντικειμενικά σε υλικό, τεχνικό, επιστημονικό επίπεδο δεν είναι τόσο καλά. Και παρόλα αυτά η χαρά των ανθρώπων είναι στο ιστορικό χαμηλότερο. Κάτι δεν κάνουμε καλά. Κάθε φορά που τελειώνεις ένα βιβλίο,
δεν είσαι ποτέ ο ίδιος με αυτόν που το ξεκίνησες. Είσαι μεγαλύτερος, καλύτερος, σοφότερος. Το βιβλίο σε ταξιδεύει, σε προοδεύει, σε μαγεύει. Σου μαθαίνει να μαθαίνεις μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής σου. Σαν να σε προτάκι. Καλύτερη γνώση σημαίνει καλύτερες επιλογές. Καλύτερες επιλογές σημαίνουν καλύτερα αποτελέσματα. Καλύτερα αποτελέσματα σημαίνουν καλύτερη ζωή. Είναι απλό. Το να είσαι γραμματιζούμενος και να μην διαβάζεις δεν σε κάνει να διαφέρεις από τον αγράμματο. Δυστυχώς, πολλοίς κόσμος δεν διαβάζει. Κάπου στην πορεία σταματάει να εξελίσσεται. Σταματάει να μαθαίνει. Τρέχουν, αγχώνονται, τρελαίνονται. Του λες, κάτσε λίγο, σκέψου, πάρ' τ' αλλιώς. Διάβασε, ενημερώσου, δοκίμασε, προχώρα. Δεν προλαβαίνω, σου λέει, δεν προλαβαίνω. Αλλά για τηλεόραση, προλαβαίνει. Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Ο κύριος Στέφανος Ξενάκης, συγγραφέας του Δώρου, που αγκαλιάστηκε εντάφθα και δρασκέλισε με φυσικό τρόπο τα ελληνικά σύνορα προς πάνω από 25 χώρες παγκοσμίως. Μοιραστήκαμε αυτόν τον καιρό τα βιβλία σας με τη μητέρα μου και τα διαβάσαμε εναλλάξ. Πάντα είναι πολύτιμη για μένα η άποψή της. Της λέω, αν έχεις κάποια απορία, δώστε μου να τη διατυπώσω στον άνθρωπο. Όταν τελείωσε, μου λέει, να τον ρωτήσεις πώς μπορεί να συνδυαστεί η καλοπροαίρετη στάση αυτού του ανθρώπου στη ζωή με την προτροπή να βγάζετε το θυμό σας. Αλήθεια, κύριε Ξενάκη, με ποιον τρόπο μπορεί να βγάλει μια εν γέννη χαμογελαστή ψυχή την πίκρα και τον θυμό χωρίς να τσαλακώσει την περσόνα του καλού ανθρώπου? Πολύ καλή ερώτηση. Για μένα κάποιος καλός άνθρωπος είναι κάποιος αληθινός πρώτα απ' όλα άνθρωπος. Βλέπαμε ξανά με τις κόρες μου το Karate Kid, την αρχική ταινία που περισσότεροι από εμάς έχουμε δει. Και όταν ο μαθητής, ο Λαρούσο, ρωτούσε τον Μίστερ Μιγιάκη τι είναι το σωστό και πώς ξέρω αν αυτό που κάνω είναι σωστό, του λέει ο Μιγιάκη ότι οτιδήποτε βγαίνει από μέσα, από την ψυχή σου, είναι αληθινό και οτιδήποτε αληθινό είναι σωστό. Για μένα, καλός άνθρωπος είναι κάποιος ο οποίος, και είναι πολύ υποκειμενικό αυτό το πράγμα, για μένα ένας αληθινός άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν δείχνει το χαμόγελο, την καλοσύνη του σαν προσωπείο ή σαν ανάγκη να δείξει κάτι το οποίο δεν είναι, γιατί πραγματικά τότε είναι ψέμα και οτιδήποτε είναι ψέμα δεν είναι αλήθεια. Εγώ προσωπικά έχω ευεργετηθεί εδώ και 13 χρόνια παρακολουθώ σαν θεραπευόμενος ψυχοθεραπεία και μάλιστα ομαδική, και θεωρώ ότι στην πρώτη ερώτηση που θα κάνει σε κάποιον, δεν ξέρει, το ξέρει τον εαυτό σου. Καλά, θα σου πει άλλο. Εντάξει, εγώ δεν τον ξέρω τον εαυτό μου, με τρελαίνει. Εννοείται δεν ξέρουμε τον εαυτό μα. Οπότε υπάρχουν ευεργετικές και άκρως εξελικτικές διαδικασίες, όπως είναι τη ψυχική επιστήμη, είναι ψυχολογία, ψυχοθεραπεία, ψυχανάλυση. Δεν είμαι ειδικό. Απλώς έχω ευεργετηθεί από αυτήν την ιστορία και στην αρχή, όταν ξεκίνησα με την ψυχοθεραπεία, ήμουν πάρα πολύ θετικό, πάρα πολύ αισιόδοξο, τα βλέπω όλα καλά. Και όταν πρωτοπήγα στην ομάδα και συναντήθηκα με τις θεραπεύτριές μου και μου λένε «Εσύ τι κάνεις, είσαι καλά?» Λέω «Είμαι πολύ καλά». Μου λέει «Τι νιώθεις?» Δεν ήξερα τότε να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Λέω «Εγώ είμαι happy». Λέει «Εντάξει», μου λέει «Καλώς ήρθες». Πριν από 13 χρόνια νομίζω ότι ήξερα να διακρίνω 5, 6, 10 συναισθήματα, ενώ υπάρχουν γύρω στις 6, 8, 9 χιλιάδες συναισθήματα. Τώρα μπορώ να πω ότι είμαι πολύ πιο κοντά στο αληθινό μου συναίσθημα, το οποίο δεν πρέπει να είναι πάντα το χαμόγελο, η χαρά ή οτιδήποτε άλλο. Επειδή είμαστε άνθρωποι, κάποια στιγμή θα νιώσουμε θυμό, κάποια στιγμή θα νιώσουμε πόνο, κάποια στιγμή μπορεί να νιώσουμε φθόνο, μπορεί να νιώσουμε ζήλια, μπορεί να νιώσουμε μοναξία. Οπότε όλα αυτά τα συναισθήματα είναι για μας. Και όταν μέσα μας προσπαθούμε να αποφύγουμε τα δυσάρεστα, δεν υπάρχουν καλά και κακά συναισθήματα, υπάρχουν δυσάρεστα και ευχάριστα. Όταν εγώ πάω να αποφύγω τα δυσάρεστα, θεωρώντας ότι αυτά δεν είναι τα καλά συναισθήματα, ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή έρχομαι σε μια σύγκριση με τον εαυτό μου. Παίρνω μόνο τον μισό εαυτό μου και τον υπόλοιπο μισό τον απορρίπτω, τον πετάω, τον χώνω, στουρθοκαμιλίζω, τον θάβω. Αυτό δεν είναι καλό. Και είναι πολύ σημαντικό να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου. Οπότε θα έρχονται στιγμές που θα ζηλεύω. Θα έρχονται στιγμές που θα πονάω. Θα έρχονται στιγμές που θα θυμώνω. Όσο πιο πολύ βέβαια δουλεύεις με τον εαυτό σου, τόσο πιο πολύ αυτές οι στιγμές πιθανότητα να λιγοστεύουν
και τόσο πιο σημαντικό είναι να είσαι ειλικρινής και να τις ζεις αυτές τις στιγμές. Γιατί πολλές φορές είναι τεράστιο, ξέρετε, το κόστος των συναισθημάτων που δεν έχουν εκφραστεί. Άμα βάλεις τα χέρια στην κόλλα, θα κολλήσεις. Ο θυμός σου θα σκοτώσει εσένα, όχι τον άλλον. Πριν ξεκινήσεις να εκδικήσει, σκάψε δυο τάφους. Η χαρά δεν αποθηκεύεται. Μπακιατεύει γρήγορα. Κάθε μέρα να φτιάχνεις φρέσκια. Εσύ ορίζεις την τύχη σου. Ο ίδιος ακριβώς άνεμος φυσάει για όλους. Σημασία έχει πώς θα βάλεις το πανί σου. Βάλ το σωστά. Η ζωή δεν είναι φωτοτυπικό. Μη φωτοτυπείς τη ζωή των άλλων. Φτιάξε δική σου. Η ελευθερία είναι προσωπική σου υπόθεση. Ο άλλος ήταν φυλακισμένος στα πλούτη του. Και ο Μαντέλα ελεύθερος στη φυλακή του. Εσύ είσαι ο δεσμοφύλακας. Εσύ και ο απελευθερωτής. Κάθε μεγάλο ταξίδι ξεκινάει με ένα βήμα. Ένα ταξίδι 1000 χιλιόμετρων αρχίζει με ένα βήμα. Τώρα. Όχι αύριο. Πάντως, μέσα στο βιβλίο σας, από το γραπτό σας, δεν μας επιτρέπετε να δούμε τον Στέφανο Ξενάκη θυμωμένο, άγριο, να αμήνεται και να θυμώνει. Θυμώνω καμιά φορά με τον εαυτό μου πια, όταν πολλές φορές κρίνω ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να κρίνω. Έχω πολλές ιστορίες με ανθρώπους που έχω κρίνει άδικα. Γενικώς μου επιτρέπω πια, και ίσως έχει να κάνει και δουλειά μετά από τα βιβλία, μου επιτρέπω να είμαι εγώ εαυτός μου. Είναι, ξαναλέω, είναι τεράστιο το κόστος των συναισθημάτων που δεν έχουν εκφραστεί. Όλο αυτό το συναισθηματικό φορτίο το οποίο
βράζει μέσα μου όταν δεν έρθω σε επαφή μαζί του, όταν δεν το εκφράσω, είναι σίγουρο θα αρρωστήσω. Μια φίλη, η οποία είναι και ομοιοπαθητική γιατρός, έλεγε ένα πολύ σοφό: όταν δεν μιλάει το στόμα, μιλάει το σώμα. Και δεν αρρωσταίνω πολλές φορές από αυτά τα οποία τρώω, αν και εγώ είμαι και από αυτούς που και εγώ προσέχω τι τρώω, αλλά αρρωσταίνω από αυτά που με τρώνε. Και όταν είμαι σε μια σχέση, για μένα αυτό το πράγμα το οποίο οφείλω για μένα και για τις σχέσεις φυσικά, να είμαι ειλικρινής. Οπότε όταν έχω μια σχέση και είναι κάτι το οποίο με πονάει, με δυσκολεύει, κάτι το οποίο θέλω να μοιραστώ μαζί σας, είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη σχέση να είμαι ειλικρινής απέναντι στον εαυτό μου και να ξέρετε ανά πάσα στιγμή που βρίσκομαι σε σχέση με εσάς. Γιατί όταν ξέρετε και που βρίσκομαι εγώ σε σχέση με εσάς, ξέρετε και βρίσκεται και εσείς σχέση με εμένα. Οπότε το βασικότερο θέμα είναι ότι δεν μιλάμε, δεν επικοινωνούμε, κάνουμε edit την αλήθεια μας. Και είναι πολύ σημαντικό την αλήθεια να τη λέω ακριβώς όπως μου βγαίνει. Και όσο πιο συχνά τη λέω, τόσο πιο ήπια και ευγενικά θα τη λέω. Αν μία φορά το μήνα, δίμηνο, τρίμηνο μιλήσω, πολλές φορές και σπανιότερα, θα σκάω σαν ηφαίστειο. Πόσους ανθρώπους ξέρουμε ότι εγώ τα κρατάω, αλλά κάποια στιγμή άντα πώς σκάω. Δεν είναι ανάγκη να τα κρατάς, φίλε. Δεν κάνεις καλό ούτε σε σένα, ούτε στον άλλον, ούτε σχέση σας. Και όσο πιο πολύ λες την αλήθεια σου, τόσο πιο πολύ δεκτικός γίνεσαι αυτόματα στο να ακούσεις και την αλήθεια του άλλου. Οπότε για μένα προσωπικά, μία από τις αξίες που λείπει τη σημερινή εποχή είναι η αλήθεια. Και πολλές φορές η αλήθεια, η δική μας, εγώ απέναντι στον εαυτό μου δεν λέω αλήθεια. Δεν λέω αλήθεια για αυτό το οποίο θέλω, για το σκοπό μου, για τα συναισθήματά μου, πολλές φορές για το σεξουαλικό προσανατολισμό. Πλέον από τη στιγμή που δεν κάνω κακό σε κάποιον άνθρωπο, οφείλω πραγματικά να είμαι ο ίδιος με αυτός, ο αληθινός με αυτός. Όλοι γουστάρουμε το αληθινό. Έχουμε κουραστεί όλη αυτή τη βιτρίνα. Μας έχει κουράσει αυτή τη βιτρίνα. Η κυρίως η βιτρίνα του εαυτού μας που πάμε να το παίξουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που είμαστε, ειδικά με τα social, κάνουμε και παραπάνω edit, φωτογραφίες, ωραίες χαμογελάκια και μέσα πονάμε. Ξέρετε, όλοι πονάμε, δεν υπάρχει κανένας που να μην πονάει. Μου πήρε πολλά χρόνια, πολύ πόνο και πολλή δουλειά για να μάθω να ζω τη ζωή. Να μάθω την τέχνη της. Τώρα πια ξέρω ότι μια στιγμή δεν ξανάρχεται. Ξέρω ότι το μόνο που υπάρχει είναι το τώρα. Ξέρω ότι το συναίσθημα είναι η μόνη μου αλήθεια, η μόνη μου περιουσία. Ξέρω ότι λατρεύω τα παιδιά μου και όλα τα παιδιά του κόσμου, ακριβώς όπως είναι. Και δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι παραπάνω από το να είναι ο εαυτός τους. Ξέρω να χαίρομαι το σήμερα. Δεν μου έχει υπογράψει κανείς ότι θα ζω και αύριο. Ευγνωμοσύνη, τίποτα άλλο. Το δώρο 1 και 2 από τις εκδόσεις Keybooks είναι το δικό σας δώρο στους συμπολίτες σας και μιας και το υποδέχτηκαν τόσο θερμά, απελευθερώθηκε η συνεισφορά σας. 160.000 πωλήσεις είναι ηλικιώδης αριθμός για σήμερα, αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή, μιας και το βιβλίο αυτό
μεταφράζεται σε ακόμα 28 γλώσσες. Νομίζω σε 25 είναι αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είναι εκεί πέρα το... Ξέρετε, το μεγαλύτερο δώρο είναι για μένα αυτό το βιβλίο, όπου μπόρεσα με χαρτί και μολύβι να αποτυπώσω τη δική μου την αλήθεια και τα δικά μου τα συναισθήματα. Και κυρίως τα μηνύματα που πήρα από συνανθρώπους μου, ένας με ευχαρίστησε που τον έπνευσε να αρχίσει να διαβάζει ξανά, ο άλλος να αρχίζει να τρέχει το πρωί και να γυμνάζεται, ο άλλος να μην μιλάει πολύ άσχημα στον εαυτό του. Οπότε το δώρο αυτό είναι το μεγαλύτερο για μένα και το μεγαλύτερο δώρο είναι το interaction, είναι ουσιαστικά η διάδραση με τον κόσμο και όλα αυτά τα μηνύματα και η αγάπη που έχω πάρει πίσω. Λίγα, φαινομενικά μικρά λάθη στην κρίση μας, επαναλαμβανόμενα κάθε μέρα, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή. Καλά, ένα τσιγάρο δεν θα με σκοτώσει. Τρως τα junk, εντάξει, ένα πακέτο γαριδάκια θα με καταστρέψει. Στρώνεσαι στην TV. Καλά, να μην χαλαρώσω. Διατροφή, ξεκινάω Δευτέρα. Βιβλίο, τώρα είμαι πιεσμένος. Συζήτηση με τη γυναίκα μου. Και αύριο μέρα είναι. Το project της ζωής μου. Κάτσε πρώτα να τελειώσουμε με την κρίση. Είναι βέβαιο ότι το καράβι σου εκεί έξω θα κινδυνέψει. Θα έχει μποφόρια και τυφώνες. Για προειδοποιητικό ούτε λόγος. Ένα όμως είναι σίγουρο. Αν το δέσεις στο λιμάνι θα σαπίσει. Εγγυημένα. Ο ορισμός της κόλασης. Την τελευταία μέρα σου στη γη, αυτός που είσαι να συναντήσει αυτόν που θα μπορούσες να είχες γίνει. Εδώ ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της συνομιλίας με τον συγγραφέα Στέφανο Ξενάκη. Για να χρησιμοποιήσω το αφηγηματικό του στυλ, θάρρος το λένε αυτό, και τόλμη χρειάζεται η πορεία προς την ευτυχία. Και ο Στέφανος Ξενάκης διάβασε, έζησε και αναζητώντας την υπερβατική φόρμουλα της καλής ζωής, μετέφερε το ίζημα της εμπειρίας του σε 3 καλοπροαίρετα βιβλία που θα είναι σίγουρα παράληψη για κάποιον να μην τα γνωρίσει. Τιμή Σένεκεν για τον συγγραφέα Στέφανο Ξενάκη. Τέλος πρώτου μέρους. Από το Δαβίδ Ναχμία. Γεια σας.